Στη Μοναχιλιά, η Ουραγός Ιωνία υποδέχθηκε την πρωτοπόρα Ασπίδα για τον όμιλο παραμονής της Α' Επισχανίων. Η Ασπίδα προηγήθηκε στο 65 με τον Καραθανάση με διαγώνιο σουτ εντός περιοχής μετά από πάσα που έβγαλε ο Μήτρου και 0-1 για την ομάδα του Ναυστάθμου που είχε εύκολο έργο απέναντι στην Ουραγό Ιωνία. Στο 70 λεπτό σημειώθηκε το δεύτερο γκολ για τους φιλοξενούμενους, αυτή τη φορά με τον Μήτρου που δέχτηκε την μπάλα, προχώρησε με αυτήν, ξεπέρασε και τον τερματοφύλακα Βλαντή της Ιωνίας και έγραψε το 0-2 για την Ασπίδα που παραμένει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, ενώ η Ιωνία τα έχει πάρα πολύ σκούρα πλέον για την παραμονή της στην μεγάλη κατηγορία των τοπικών πρωταθλημάτων Οχανίων. Στους Αγίους Αποστόλους, το ντέρμπι παραμονής μεταξύ Ιδωμενέα και Παχανιακού, σε ένα άγωνο παιχνίδι μέχρι το 87ο λεπτό, ο Παχανιακός κατάφερε να νικήσει με αυτό εδώ το πλασέ από τον Μακρύ. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Παζιώνης προχωράει με την μπάλα, τη βγάζει στον Μακρύ και ο Μακρύς από το σημείο του πέναλτι πλασάρει εύστοχα. Αυτό το γκολ χάρισε την νίκη στον Παχανιακό και μια βαθιά ανάσα για την προσπάθειά του στην παραμονή, ενώ είχε και δοκάρι λίγο αργότερα με φάουλ από τον Κόσακ.